Κύριε Χερετάκη, έχετε βγάλει ένα βιβλίο που λέγεται «Η ραδιοφωνία στην Ελλάδα 1930-1950». Ναι. Μα μιλήστε λίγο για το βιβλίο. Αυτό είναι... Είχαμε στο τμήμα ΜΜΕ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είχαμε συστήσει μια ομάδα εργασίας, ναι, ακριβώς με αυτό τον τίτλο. Και αυτό το βιβλίο ουσιαστικά αποτελεί τη δική μου συμβολή στην ομάδα εργασίας. Το βασικό κορμός του είναι η δική μου συμβολή και μετά το αύξησα με επιπλέον πληροφορίες γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η περίοδο. Σε αυτή την περίοδο συμπεριλαμβάνεται φυσικά και η ελληνική κατοχή, η γερμανική κατοχή. Σε αυτή την περίοδο συμπεριλαμβάνεται, συμπεριλαμβάνονται οι δικτατορίες. Μεταξάς. Οι Ναζί, η άνοδος των Ναζί βέβαια. Συμπεριλαμβάνεται η Siemens, συμπεριλαμβάνεται ο άνθρωπος της Siemens στην Ελλάδα, ο Ιωάννης Βουλπιώτης, συμπεριλαμβάνεται η 4η Αυγούστου, συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η κατοχή, η ΑΕΡΕ, η ραδιοφωνία των Γερμανών, κάτω από γερμανικό έλεγχο. Μετά μιλάω για την, λίγο για την συνεργασία του ριζοσπάστη με την Ελεύθερη Ελλάδα, το ραδιοφωνικό σταθμό, που είναι μια επανάληψη μιας συνεργασίας που είχε γίνει αρκετά προηγούμενα με το ραδιόφωνο του Τσιγκυρίδη και την εφημερίδα Μακεδονία. Οπότε, ας τα πάρουμε λοιπόν με την αρχή. Ναι. Τι σχέση είχε η Siemens με την δικτατορία του Μεταξάρχικα, μια ξεκινάει από την δικτατορία του Μεταξάρχικα. Οι αγγλικές εταιρείες ήταν αυτές που θέλανε να προωθήσουν διάφορα ανάμεσα στα οποία και το ραδιόφωνο. Αλλά οι αγγλικές μεγάλες εταιρείες υποσκελίστηκαν από τις, τελικά από τις γερμανικές και η ραδιοφωνία στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε με τη βοήθεια της Telefunken που ήταν στη θυγατρική της Siemens. Τη Siemens. Ναι. Ήταν καθαρός ο διαχωρισμός για να μιλήσουμε με σημερινούς όρους. Λογιστικά δεν ξέρω να σας πω. Αλλά μιλώντας με σημερινούς όρους μπορούμε να θεωρήσουμε την Telefunken σαν μια θυγατρική της Siemens. Ναι. Πέρα από το ότι ήταν Telefunken ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, ο Γκέμπελς είχε έρθει εδώ δύο φορές και βοήθησε το αντίστοιχο Υπουργείο Τύπου και Τουρισμού να δυναμώσει τη δομή του ραδιοφώνου όσο μπορεί να ακουστεί. Πώς κατόρθωσε η Telefunken και η Siemens να πάρουν το ραδιόφωνο στην Ελλάδα το 30. Είχε πατήσει πόντι στην Ελλάδα, είχαν πατήσει μεγάλες αγγλικές εταιρείες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η Cable & Wireless, μια πολύ μεγάλη εταιρεία της εποχής. Και φαίνεται ότι το Υπουργείο Συγκοινωνιών και διάφοροι πολιτικοί παράγοντες κτλ. Βοήθησαν να παραμεριστούν τα αγγλικά συμφέροντα και να υποκατασταθούν από αλότρια, από γερμανικά συμφέροντα. Φαντάζομαι με κάποιο είδους δοσοληψία οικονομική. Εκείνης της εποχής. Ναι. Και βέβαια και ο εμφύλιος. Ας πούμε το βιβλίο έχει και λόγους στελεχών της 4ης Αυγούστου, δηλώσεις του βασιλιά Γεωργίου από την εξορία κτλ. Έχει και τη δήλωση του Van Fleet που είχε μεταδοθεί από το ελληνικό ραδιόφωνο. Είναι δηλαδή μια ιστορική διαδρομή, αλλά ταυτόχρονα εξετάζει και τι έγινε παράλληλα και σε άλλες χώρες. Δεν είναι ακριβώς μόνο η ελληνική οπτική. Έχει και ένα λίγο ευρύτερο... Πώς χρησιμοποιήθηκε καταρχάς η ραδιοφωνία από το δικτατορικό καθεστώς του Μεταξά? Το πρόβλημα υπήρχε γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι του τύπου. Άρα, η διαφωνία για αυτούς ήταν ένας απόλυτος νεοτερισμός. Όταν λοιπόν είδαν ότι βοηθάει το στόχο τους να περάσουν πιο εύκολα η θέση τους, επιδόθηκαν στο σπόρο της ραδιοφωνίας και μάλιστα δημιουργήσαν και το μύθο του ελληνικού λαϊκού ραδιοφώνου που τελικά θα το επιδοτούσε η 4η Αυγούστου, πράγμα που ποτέ δεν έγινε, αλλά διαφημίστηκε σαν τέτοιο. Ενώ ο Μουσολίνι και κυρίως οι Γερμανοί
κατασκεύασαν το φτηνό ραδιόφωνο, το Volksempfänger, το λαϊκό ραδιόφωνο, για να μπορούν να διευρύνουν τα ακροατήρια που θα άκουγαν την προπαγάνδα. Αν θέλετε να πείτε, το ραδιόφωνο στη μεταξυγική διεκτορία δεν είχε μεγάλη απήχηση, δεν ήταν λαϊκό μέσο όπως ήταν στην Γερμανία και την Ιταλία, αυτά θέλετε να πείτε. Η Ελλάδα το 40 είχε 60.000 ραδιόφωνο. Επειδή το να ακούς ραδιόφωνο ήταν μια κοσμική εκδήλωση, το ραδιόφωνο δεν το άκουγε ένα άτομο, αλλά πηγαίνανε στα σπίτια, στα πλούσια σπίτια που είχαν ραδιόφωνο. Ήταν θέμα, δηλαδή πρέπει να είσαι πλούσιος για να έχεις ραδιόφωνο για την εποχή. Ναι, μαζευόντουσαν αρκετά άτομα και έτσι χοντρικά μπορούμε να αποθέσουμε ότι σε ένα ραδιόφωνο αντιστοιχούν 10 ακροατές, άρα σε 60.000. Εντάξει, κάνε τον προβλησιασμό. Και αυτό είναι μικρό, αλλά φαντάζεται σαν νεωτερισμός. Σαν ένας εξυγχρονισμός της 4ης Αυγούστου, η οποία το πλάσαρε πολύ καλά και στον έντυπο λόγο του. Τι θέλετε να πείτε, δηλαδή, πώς το χρησιμοποίησε. Διατυμπάνιζε ότι τώρα πια με το ραδιόφωνο έχουν ανοίξει ορίζοντες, ακούγεται η κυβέρνηση εκεί που δεν ακουγόταν μέχρι τώρα και όλο αυτό είναι φροντίδα της 4ης Αυγούστου κλπ. Δεν χρησιμοποιήθηκε όμως, είπατε. Ήταν το Υπουργείο Τύπου και Τουρισμού, του Νικολούδη. Δεν χρησιμοποιήθηκε όμως μαζικά. Δεν μπορούσε να κάνει μαζική προπαγάνδα όπως κάνουν σήμερα τα μαζικά μέσα. Όχι, μαζικά κάνανε οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Αμερικάνοι. Στη Γερμανία και στην Αγγλία, λέτε. Ναι, ναι. Μετά επικατοχής, πώς χρησιμοποιήθηκε. Επικατοχής στα 60.000 κατεβήκανε στα 20 με 30.000 γιατί το ραδιόφωνο. Άρχισαν οι μαυραγωρίτες να ενδιαφέρονται γι' αυτό και επιπλέον η τότε διοίκηση κλείδωνε τα ραδιόφωνα για να ακούγεται μόνο ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Ναι. Ναι. Άρα στην κατοχή το ακροατήριο μειώθηκε ακόμα περισσότερο. Μειώθηκε κατά πολύ. Βέβαια κυκλοφορούσε παράνομα ένα δελτίο μικρών διαστάσεων με το τι έλεγε το ραδιόφωνο του Καΐρου και το BBC. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο συμπλήρωνε. Πώς κυκλοφορούσε αυτό. Παράνομα. Από χέρι σε χέρι, παράνομα. Στην κατοχή. Αυτό το λέγανε δελτίο ειδήσεων. Ήταν έντυπο βέβαια, έτσι δεν... Ναι. Μονόφυλλο. Mm-hmm. Μία σελίδα, δύο σελίδες. Μπρος πίσω. Πώς χρησιμοποιόταν το ραδιόφωνο από τους Γερμανούς. Να σας πω μία εικόνα. Μία εικόνα που έδειχνε τη Ρώμη τη γερμανική είναι και ο ήχος από τις γερμανικές μπότες που το μεταφέραν στο ραδιόφωνο σαν ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα, αυτό το γκουπ, γκουπ, γκουπ. Για να δώσουν, ας πούμε, την αίσθηση του γιγαντιαίου, του τεράστιου, του τιτανοτεράστιου.